Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση επί της επικαιρότητας με τους καλεσμένους μας εδώ στο στούντιο, τον κύριο Χρήστο Πυλάλη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πυλάλη. Καλό μεσημέρι. Και την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, στέλεχος από το κίνημα Αλλαγής. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Πυλάλη και συγκεκριμένα από την είδηση της ημέρας που αφορά στην αναβολή της εκταμίευσης της δόσης του 1 δις, που είναι ουσιαστικά η δόση στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό ουσιαστικά δεν έγινε, γιατί όπως αναφέρει και ο ESM, δεν προσκομίστηκαν από ελληνικής πλευράς επαρκή στοιχεία σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Πυλάλη, αν υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά αυτό το προαπαιτούμενο, δεδομένου ότι έχουμε πιάσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και αναρωτιέμαι αν αυτά τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία είναι θετικά κατά γενική ομολογία είναι και αποτέλεσμα εν πολλής της τάσης πληρωμών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Να πω ότι σχετικά με το ζήτημα αυτό η κυβέρνηση διαβεβαίωσε το ότι μέχρι τις 15 έκτου δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνει η εκταμίευση. Είναι κάποιο τεχνικό τελείως πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει σχετικά γιατί με. Γιατί έχετε κατηγορηθεί, τουλάχιστον η κυβέρνηση, έχει κατηγορηθεί με το γεγονός ότι έχει προβεί σε μια άτυπη στάση πληρωμών προς τους ιδιώτες ό,τι αφορά τα ληξιπρόθεσμα. Όχι, μέχρι τις 15 έκτου, δηλαδή σε λιγότερα από μια εβδομάδα, θα επιβεβαιωθεί και η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων. Τότε λύγει και η προθεσμία για την υποβολή. Μέχρι τότε αυτό λέω, ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος και ότι θα γίνει κανονικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεσμεύεστε γι' αυτό, δηλαδή. Αυτή είναι η επίσημη και από όσο γνωρίζουμε και απόλυτα αληθής, ας πούμε, αιτία του ότι όντως σε ένα τεχνικό πρόβλημα και όχι σε ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει κάτι σχετικά με ανατροπή, ας πούμε, της πολιτικής. Mm-hmm. Απ' την άλλη, βλέπω ότι τα πήγε καλά η κυβέρνηση ό,τι αφορά το δεύτερο προαπαιτούμενο, που αφορά στην επέκταση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Εκεί πώς και προχώρησε, έτσι, ένα θεωρητικά κοινωνικά ανάλογη το μέτρο που δεν θα περίμενε κανείς την ελληνική κυβέρνηση να είναι πιο πρόθυμη σε αυτό έναντι του πρώτου, που είναι η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κυρία Ράντου, να πω το εξής, ότι πληστηριασμοί γινόντουσαν πάντα. Και τώρα γίνονται πιο εύκολα. Όχι. Επιτρέψτε μου, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Πιο εύκολα μπορεί να γίνονται. Αυτοματοποιημένη διαδικασία. Πιο εύκολα μπορεί να γίνονται, πιο εύκολα, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο για ευκολία, γίνεται και για να εξασφαλίζει, αν θέλετε, την διάβγεια και την καθαρότητα αυτών των αναγκαίων, ας το πούμε έτσι, πληστηριασμών, ότι δεν θα χτυπηθούν από διάφορα άλλα κυκλώματα που ξέρουμε ότι κατά καιρούς, ας πούμε, χτυπούσαν τα λεγόμενα κοράκια κτλ. Χτυπούσαν τους συγκεκριμένους. Να πω όμως αυτό που ξεκίνησα πριν, ότι ο αριθμός των πληστηριασμών μέχρι το 2010 ήταν περίπου 10.000 πληστηριασμοί. Επαναλαμβάνω, κάθε είδους πληστηριασμοί, 10.000 πληστηριασμοί το χρόνο. Αυτός ο αριθμός έπεσε πολύ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και άρα είναι ένα μέσο το οποίο, επαναλαμβάνω, από μόνο του η λέξη πληστηριασμός μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Πληστηριασμός είναι και για κακοπληρωτές στρατηγικούς. Να σας πω όμως πότε αποκτάει μεγαλύτερη σημασία η λέξη πληστηριασμός. Όταν υπάρχει μια φορομπηχτική πολιτική για την οποία έχετε κατηγορηθεί, πράγμα που δημιουργεί έτσι ένα διωγγωμένο ιδιωτικό χρέος, αυξάνονται και οι οφειλές των πολιτών προς το κράτος αλλά και από τις τράπεζες, γιατί δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν όλα παράλληλα. Ναι. Και ως εκ τούτου, φαίνεται ότι εξαντλείται η αυστηρότητα της κυβέρνησης ό,τι αφορά την αποπληρωμή των οφειλών που έχουν οι πολίτες. Θα περίμενε κανείς μια μεγαλύτερη ευαισθησία, μια μεγαλύτερη, εν πάση περιπτώσει, ευελιξία στην αποπληρωμή αυτών των οφειλών. Δεν έχουμε δει κάποια προγράμματα, κάποιες ρυθμίσεις που να ευνοούν και τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους πέραν του πλαισίου των 120 δόσεων που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Όχι. Αλλά εγώ αναφέρομαι στους μισθωτούς και τους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους. Υπάρχει επίσης ο νόμος Κατσέλη, όπως εμπλουτίστηκε με τις τροπολογίες του κυρίου Σταθάκη. Είναι οποίος σκληρότερος ο νόμος Πασόκ. Ο νόμος Πασόκ Κατσέλη είναι σκληρότερος από τον κύριο Σταθάκη. Ο οποίος προφυλάσσει την πρώτη κατοικία μέχρι ένα μεγάλο εισόδημα. Προφυλάσσει την πρώτη κατοικία και άρα λοιπόν οι μόνοι οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουν, θα έλεγα, είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι επιχειρήσεις ή άλλοι που έχουν πολύ μεγάλα. Επαναλαμβάνω ότι. Ναι, απλώς για να ολοκληρώσω. Το μικρό λοιπόν, οι πιο αδύναμες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες μέχρι ενός πολύ μεγάλου ποσοστού φτάνοντας στην κορυφή. Αφήνουμε δηλαδή μόνο τους, αν θέλετε, τους έχοντες οι οποίοι χρωστάνε μεγάλα. Αυτοί είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν μείνει εκτεθειμένοι. Η οροφή της πυραμίδας
που, για πολύ μεγάλα ποσά. Μάλιστα. Κυρία Δημαδάμα, εγώ αναρωτιέμαι αν το κίνημα αλλαγής έχει συγκεκριμένη ατζέντα σε ό,τι αφορά αυτή τη διαχείριση του ζητήματος του πολύ μεγάλου αγκαθιού που ακούει στο όνομα ιδιωτικό χρέος. Δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένες εξαγγελίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτό το μέτωπο. Το μόνο που ακούμε είναι ότι είναι αναγκαία μείωση των φόρων που στην δεδομένη περίπτωση έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα για το μέλλον. Τι γίνεται όμως με τις οφειλές που έχουν ήδη διαμορφωθεί? Όλα αυτά θα διευθετηθούν μόνο και μόνο με την αυστηρότητα που φέρουν τα μέτρα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ή πώληση των δανείων των κόκκινων των τραπεζών σε funds? Κάτι περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητο έχετε να προτείνετε και εσείς από πλευρά σας? Ευχαριστώ, κυρία Ράντου, και θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα πριν μπω στην συζήτηση που βάζατε στην ουσία του τι είναι αυτό που προτείνουμε εμείς. Mm-hmm. Οι πληστηριασμοί και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ήταν κάτι το οποίο γινόταν σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπήρχε η ομπρέλα προστασίας του νόμου του Πασό, Σκατσέλη, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μία μαζική απελευθέρωση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και για κατοικίες οι οποίες είναι μικροοφιλετών. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει μαύρο από το μαύρο άσπρο η κυβέρνηση δεν ισχύει. Mm-hmm. Δυστυχώς. Και γνωρίζουμε, και επειδή έχουμε και εμείς αρκετούς δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα και έρχεται πολλοί κόσμος για να μας πει ότι δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση, και νομίζω το ξέρει και ο κύριος Πιλάλης, ήταν κάτι το οποίο ήταν στρατηγική αναφορά του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Για την πρώτη κατοικία μιλάμε. Ποτέ. Και για την πρώτη κατοικία, δυστυχώς, λοιπόν, και για την πρώτη κατοικία δυστυχώς μικροφιλωτών έχουμε τέτοιο τύπου παραδείγματα. Όχι, και στη Βουλή έχει μπει το ερώτημα και δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μια κυβέρνηση η οποία ήρθε στην εξουσία με, με μια ατζέντα η οποία ήταν «δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά», «δεν θέλω να πω θα σκίσουμε τα μνημόνια», αυτό ήταν κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. «Θα προστατεύσουμε τις κοινωνικές ομάδες», ήρθε και έχει καταρακώσει πραγματικά τη μεσαία τάξη. Έχουμε μικροοφιλέτες οι οποίοι έχουν γονατίσει. Δεν βλέπουμε καμία εκεί προσπάθεια να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια να σταματήσει πλέον αυτή η αιμορραγία της μεσαίας τάξης και βλέπουμε ένα σύνολο μέτρων τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Ξανά μείωση συντάξεων, έχουμε το αφορολόγητο που θα μειωθεί, θα ξαναψηφίσουν ένα πακέτο με τα προαπαιτούμενα φυσικά για να έχουμε αυτή την περιβόητη θολή έξοδο, γιατί δεν υπάρχει καθαρή έξοδο, και προσπαθούμε εμείς να βάλουμε στο τραπέζι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να δούμε πρωτίστως για το κοινωνικό σύνολο. Και έχουμε 10 συν 1 προτάσεις, τις οποίες παρουσίασε η κυρία Γεννηματά πολύ πρόσφατα, οι οποίες έχουν δουλέψει και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε για τις συλλογικές συμβάσεις, μιλάμε για το κατώτερο κοινωνικό εισόδημα. Το οποίο έτσι, θυμάστε πολύ καλά τι λέγαμε, τα 700 ευρώ είναι μια απαξίωση που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και έχουμε φτάσει στα 300 ευρώ, έχουμε φτάσει σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ έχουν κάνει μια εξαθλίωση της εργατικής τάξης. Σε ό,τι αφορά το πάγωμα της δόσης, θέλω να πω ότι σαν θεωρείται είναι ουσιαστικό το ζήτημα της εργατικής. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και επειδή είναι επίσης ένα θέμα που αφορά τη χώρα και δεν θέλουμε ποτέ να κάνουμε λαϊκισμούς, όπως κατ' επανάληψη κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, το μόνο που θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δυστυχώς, για την δόση την οποία μιλάμε σήμερα. Θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, γνώριζε τις ημερομηνίες, γνώριζε τα τεχνικά στοιχεία. Υπάρχουν σοβαρές εγκρεμότητες. Μελετούμε και εμείς το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο δεν έχει γίνει, γιατί είναι μόλις σημερινή η είδηση, όπως γνωρίζετε. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της η κυβέρνηση απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο υπερπλεώνασμα από φόρους και από μια πολιτική η οποία έχει τσακίσει, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου να πω, όλους τους πολίτες, και βρισκόμαστε πάλι σε μια δυναμία να πάρουμε τη δόση η οποία είναι υπερπολίτιμη για τη χώρα. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, δεν θα κάνουμε την αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, των πεζοδρομίων και, και της συνολικής αποδοκιμασίας. Προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Εφιστώ την προσοχή της κυβέρνησης αυτή τη φορά να μην γίνουν αστοχίες και ελπίζω μέχρι τις 15, όπως είπε ο κύριος Πιλάλης, να υπάρχουν οι διορθωτικές κινήσεις για να προχωρήσει. Αλλιώς θα έχουμε και άλλες εμπλοκές. Mm-hmm. Δεν θα σταματήσει εδώ. Κύριε Πιλάλη, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είναι συνεπής η κυβέρνηση και στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις όποιες συμφωνίες, όχι μόνο στο να φορτώνει φόρους. Εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία, ναι, μεγαλύτερη ευελιξία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πληρωμή πραγμάτων που αφορούν στα των πολιτών και στα δικαιώματα που έχουν οι ίδιοι πολίτες, δεν βλέπουμε να υπάρχει η ίδια προθυμία. Η προθυμία δεν ξέρω αν εσείς αγνοείτε που δεν το αγνοείτε, βέβαια, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 700 εκατομμύρια φέτος. Τα οικογενειακά επιδόματα, να θυμίσουμε το ότι επίσης έχουν δεχθεί μια
απίστευτα μεγάλη αύξηση. Από το 2018 έχουν μειωθεί όλα, κύριε Πλάλη. Δεν σας διέκοψα. Λέγατε την έκθεση ιδεών, η οποία δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα. Έχω και στα νούμερα. Έχουμε εξασφαλίσει τη διετή υποχρεωτική και τη διετή προσχολική αγωγή. Είτε με νηπιαγωγεία, είτε νομοθετώντας την διετή υποχρεωτική νηπιαγωγεία, είτε με βρεφονηπιακού σταθμού σε όλη την Ελλάδα. Θυμόμαστε όλοι ότι επί των ημερών σας ο κόσμος, τα παιδιά λιποθυμούσαν σε σχολεία. Ενώ σήμερα τώρα λοιπόν, που έχετε εσείς τα επιδόματα σχολεία, και τα δελτία, σχεδόν όλα ένα πιάτο φαγητό για μα όλα τα παιδιά. Αυτό καταδικάζατε. Το ένα πιάτο φαγητό καταδικάζατε. Επαναφέραμε 2.000 φαγητά που είχατε εσείς στις συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Η εικόνα η οποία λέτε. Πολίτες, με το απλό υπάρχει. ΆΜΚΑ μπορεί να μπει δεν ο κάθε Έλληνας πολίτης μέσα σε ένα νοσοκομείο και να έχει πλήρη νοσοκομιακή περίθαλψη. Άρα, κύριε Πλάλη, θα σας ρωτήσω εγώ κάτι. Μήπως τελικά δώσατε μία μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που ονόμαζε ο κύριος Τσίπρας αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης και ενίσχυση των στρωμάτων που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια και γι' αυτό το λόγο επιβαρύνατε, όπως έχει γίνει και η παραδοχή από τον κύριο Χουλιαρά και τον κύριο Ζακαλώτο, υπερβολικά τα μεσαία στρώματα, μήπως αυτά τα θέσατε σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, θα πρέπει να στοχεύσετε σε δύο μέτωπα. Ναι, στην αντιμετώπιση ακραία φτώχεια, αλλά την ίδια ώρα μην έχουμε και τη γονάτιση των ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο περισσότερο παραγωγικοί, εν πάση περιπτώσει, συνεισφέρουν τον ένα με τον άλλο τρόπο στο ΑΕΠ. Έτσι δεν είναι. Για να βγούμε και από την κρίση. Γιατί η συνεισφορά στο ΑΕΠ γίνεται και από του πολίτε. Δεν γίνεται μόνο προφανώς, από το κράτο. Αυτό δεν το αρνήθηκε κανένα. Αυτό δεν το αρνήθηκε ούτε ο πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν τώρα παραδέχεστε ότι έγιναν κάποιε αστοχίε, εν πάση περιπτώσει, επιβάρυνση. Καμία αστοχία. Θα σα πω. Όχι, καμία αστοχία δεν παραδέχομαι. Ότι τι έγινε. Ναι. Υπήρξε μια πολύ συντεταγμένη πολιτική μέχρι ώσπου να βγούμε και βγαίνουμε πλέον τον Αύγουστο, να βγούμε από τα μνημόνια στην προσπάθεια του να είμαστε συνεπείς λοιπόν προς τις υποχρεώσεις μας προς τα έξω. Εκεί λοιπόν υπήρξε η λογική του να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλεόνασμα προκειμένου να μπορούμε να είμαστε ικανοί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θέλουμε και με τους όρους αυτούς και μετά. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα αυτό που έχουμε αποδείξει ήδη, ακόμα και με τη σύνταξη αυτή η οποία δόθηκε επί δύο χρονιές, την πρώτη η Νέα Δημοκρατία δεν την είχε ψηφίσει, τη δεύτερη άλλαξε άποψη κτλ. Είναι το ότι οποιοδήποτε δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται και φαίνεται ότι δημιουργείται ικανότατος δημοσιονομικός χώρος, εφόσον έχουμε πετύχει όμως και τους στόχους μας της καλής εξόδου από το θα επιστρέφεται στις αδύνατες κοινωνικές ομάδες. Αυτό όμως δεν είναι μια υπόσχεση μόνο. Έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα, τα οποία προσπάθησα να σας περιγράψω και είναι πολλά πολύ περισσότερα ακόμα. Να μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια. Πρωτοβάθμια υγεία με τις τόμοι που ιδρύονται συνέχεια. Συνέχεια βρίσκονται. Συνέχεια εγκαινιάζονται νέες μονάδες υγείας. Και για καλύτερες συνθήκες και για τους μικρομεσαίους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ταλανίζονται καθημερινά. Επαγγελματίες όλων των κατρών και λεπτομέρειων. Να σας πω κάτι. Έχουμε ρεκόρ εξαγωγών στο 7,8 έτσι. Με τα δεδομένα του Ελστάτ, της Ελστάτ που βγήκε προχθές. Έχουμε ανάπτυξη 2,3. Πόσο υπάρχει στη χώρα. Σας λέω, ό,τι είπατε. Πώς αυτό ενισχύει τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν εξαθλιωθεί. Μιλάτε για ακραία φτώχεια. Η εξαγωγή. Κάνατε αναδιανομή από τη μεσαία τάξη στα στρώματα. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Στην ακραία... Πώς δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει αυτό που δηλαδή λέτε. Δηλαδή η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι σε ευημερία. Δεν είναι σε χειρότερη κατάσταση, μάλλον σε ολίγων λίγο καλύτερη. Σε ολίγων καλύτερη από ότι εκεί που την αφήσατε εσείς. Η ανεργία έχει πέσει 7 μονάδες. Όχι, κάνετε λάθος. Έχω μαζί μου, αν θέλετε, και την Ερδάνη. Να το δούμε λοιπόν. Αφού την έχετε μαζί σας, να δούμε την Ερδάνη. Κύριε Πιλάλη, να τη δούμε λοιπόν. Αποτελέσει. Όταν κύριε Πιλάλη λέγατε ότι εμείς θα δώσουμε μία όρθιση στη μεσαία τάξη και στους μικρομεσαίους, δεν κάνουμε. Καταφέρατε να το κάνετε. Επενδυτικός νόμος. Πήρατε όχι, από τη μεσαία λάθος. Τάξη, τα δώσατε στην ακραία φτώχεια και καλώς. Και ο στόχος είναι να μην τα πετάμε σαν πεταλούδες από ένα στο άλλο. Μιλήσατε για την ανεργία. Έχω λοιπόν εσείς την Εργάνη, την οποία μπορούμε να δούμε ότι είναι στο 50-50. Πήραμε 60% ελαστικές μορφές εργασίας, 40% πλήρης απασχόληση και έχει γίνει 50-50. Είναι κορυφαίο. Όχι, είναι ένα πολύ ισχυρό πρώτο βήμα. Έπεται πολύ καλύτερη συνέχεια. Βλέπετε 400.000 κόσμος που συνεχίζει να φεύγει, έφευγε, αλλά συνεχίζει να φεύγει προς τα έξω νέοι άνθρωποι. Βλέπετε τι γίνεται. Ποιο το λέει ότι συνεχίζει να φεύγει. Όχι. Μα θέλετε να ζείτε σε έναν εικονικό κόσμο ή όχι, δεν θέλετε να ζείτε. Κυκλοφορούμε και πάρα πολύ άνετα. Δεν έχω τα στοιχεία της Ευγάνης. Λοιπόν, έχω τα στοιχεία από 60-40 που τα πήραμε, 60 ελαστικές, έχει φτάσει στο 50-50. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εσύ μας λέτε ότι υπάρχει ευημερία, ότι δεν υπάρχει φτώχεια, τα σημερινά στοιχεία της Ευγάνης που λέει ότι 7 στους 10 μη απασχολούμενους Έλληνες το κάνουν χωρίς να το θέλουν, ότι αναγκάζονται
να απασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, είτε μερικοί, είτε εκ περιτροπής, γιατί δεν βρίσκουν κάτι άλλο. Μαύρη εργασία υπάρχει παντού. Συγγνώμη, κύριε Ράντου, λέει ότι. Μια διαφορετική σχέση εργασίας. Συγγνώμη, λέει ότι 7 στους 10 είναι με ελαστικές μορφές εργασίας, δεν λέει αυτό. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί είναι σε ευέλικτη σχέση εργασίας. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που ζούμε. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα δεν είναι όλα ανθυρά. Αν ήταν όλα ανθυρά, φαντάζομαι θα πανηγυρίζαμε όλοι. Είμαστε πολύ καλύτερα κάθε χρονιά, πολύ καλύτερα. Περιμένω τουλάχιστον μια παραδοχή για το γεγονός ότι εντάξει, η μισή τάξη μέχρι στιγμής δεν αποτέλεσε προτεραιότητά σας. Στο εξής θα αποτελέσει, αυτό είναι το ερώτημα. Τώρα που τα πράγματα υπάρχει μια δημοσιονομική ισορρόπηση. Μα ο κ. Στυλιάλης λέει ότι ήταν προτεραιότητα. Παραποδόσεις, πρωτογενές πλεώνασμα, όπως είδαμε πέρυσι, τάξη του 4,2%, 2,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Είναι στις προτεραιότητες σας το εξής μέσα από το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί και δεν άκουσα κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Γιατί μέχρι στιγμής συνεχίζετε να μου λέτε. ΕΚΑΣ, μείωσαν τις συντάξεις. Τι μας λένε τώρα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι θα μείωσαν την ακραυτοχή και ευλόγως. Όχι, και δεν είπα ακραυτοχή. Και σωστά είπα τις χαμηλότερες. Μα η μεσαία τάξη πλέον είναι χαμηλότερη. Όχι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι έχουν υφίσταται πάρα πολύ μεγάλη φορολόγηση. Αυτή είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Το εξής. Προφανώς είναι προτεραιότητα, αλλά να σα πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Να σα πω κάτι πιο συγκεκριμένο από ότι. Και να κλείσουμε αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά. Από ό,τι να συμφωνήσω απλώς. Προφανώς είναι προτεραιότητα. Ναι. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα συζητώντας με θέματα πολιτικής κτλ. Ναι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν, και εδώ δεν αφορά το κανάλι σας, αφορά όμως μεγάλο κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πολλοί κόσμος λοιπόν, επιχειρηματίες, πήγαινε σε ένα δωμάτιο για να μιλήσω ας πούμε, σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει επενδυτικός νόμος, δεν γνωρίζει καν τις ευκαιρίες. Θέλω να πω το ότι και τα μέσα. Και επαναλαμβάνω, ξέρω ειλικρινά, όχι επειδή είμαι καλεσμένο στο SBC. Mm-hmm. Τα μέσα λοιπόν δεν ενημερώνουν για τα εργαλεία που υπάρχουν στους επιχειρηματίες τα λοιπά. Αντιθέτως, αρέσκονται στον ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Και τα συμφέροντα δεν είναι σίγουρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για άλλου είδους συμφέροντα. Μιλάω για τα ευρύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έτσι δεν ενημερώνουν με χρηστικές πληροφορίες, αλλά ασκούν πολιτική κάνοντας κριτική, θετική, αρνητική. Γιατί δεν λέτε ότι δεν μπορέσατε να διεκπαιρεώσετε σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που μιλάγατε για τις επενδύσεις και τον νέο αναπτυξιακό νόμο και αυτά. Πρώτη απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, τρίτη χρονιά. Φαντάζομαι όμως, κύριε Φιλάλη, εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Και είμαστε που μεταγράφουμε καλές επιδόσεις την φορά να μπορώ και να το κοινοτικών. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν σας ικανοποιούν και οι συνθήκες που επικρατούν στην πραγματική οικονομία. Τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι έγιναν όλα χειρότερα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ισχυρίζομαι όμως ότι όλα τα μνημονιακά χρόνια ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι μας. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Είναι προφανές. Άμα δεν είναι αυτό το περιμένω, θα λυθεί και η κατάσταση. Εγώ λέω ότι έχει αλλάξει λίγο το οικονομικό πεδίο και να δούμε λίγο εντάχει και τι γίνεται στο πεδίο που αφορά στο σκοπιανό ζήτημα. Είχαμε από την πλευρά των Σκοπίων έτσι ένα βήμα μπρος και ένα πίσω. Ακούσαμε τον κύριο Ζάιφ ότι περιμένει ότι θα κάνει το περιβόητο τηλεφώνημα προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Δημητρόφου όμως τηρεί μια άλλη στάση. Λέει ουσιαστικά στη σχετική ανακοίνωση του ΙΠΕΞ ότι δεν είναι το ζήτημα ο χρόνος εξεύρεσης λύσης, αλλά η ποιότητα του περιεχομένου της λύσης. Τι γίνεται τελικά. Κατήγγειλε συγκεκριμένος κυβερνητικός αξιωματούχος παιχνίδια από την πλευρά των Σκοπίων. Παίζουν παιχνίδια τα Σκόπια. Εγώ νομίζω ότι σε ένα διπλωματικό αγώνα προφανώς τα πράγματα μέχρι την τελική εκδοχή, το τελικό αποτέλεσμα θα ο καθένας προσπαθεί να πετύχει ό,τι μπορεί περισσότερο. Λοιπόν, στη λογική αυτή, εμείς όμως η ενημέρωση που έχουμε και η γνώση είναι το ότι τα πράγματα θα είναι θετικά στα πλαίσια λοιπόν των βασικών αρχών, των οποίων διεκδικεί επί χρόνια η χώρα και όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νωρίτερα. Και είναι αυτό το έργα όμνες και η σύνθετη ονομασία με προσδιορισμό. Υπάρχει όμως μια προσπάθεια και από μέρους πολιτικών δυνάμεων ή πολιτικών προσώπων να πυροδοτήσουν λίγο το κλίμα και να προσπαθήσουν να αποσπάσουν κάτι παραπάνω από αυτό που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΙΠΕΞ. Ανησυχείτε ότι τα πράγματα ενδεχομένως να τεθούν ένα αμφιβόλο σε διαφορά την προοπτική εξεύρεσης λύσης. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το μόνο ανησυχητικό σε εισαγωγικά το λέω. Ναι. Πολλά εισαγωγικά και επειδή είμαι σκακιστής και πιστεύω ότι πάντα ο εχθρός σε μια μάχη είναι ο κακός μου εαυτός, ότι τα προβλήματα, όποια προβλήματα υπάρχουν, είναι μόνο εκ των έσω. Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, παράδειγμα στη σύσκεψη που έγινε στη Γερμανία. Είναι του... μεγαλύτερη συνένεση ότι νομίζω, και θέλω να ρωτήσω κύριε Δημαβάμα, αν με βάση τις όποιες πληροφορίες έχουμε στο εξής για τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις, αν κινούνται σε σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση. Είδαμε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας έγκυται στις συνταγματικές αλλαγές, έγκυται στο έργα όμνες, στη σύνθετη χρήση του όρου Μακεδονία. Αναρωτιέμαι, μιας και αυτά έχουν τεθεί από πλευράς του κινήματος αλλαγής ως προϋποθέσεις για να βρεθεί μια λύση, αν θα ψηφίσετε την συμφωνία που θα έρθει σε δεύτερο χρόνο στη Βουλή, εφόσον έρθει.
Εμείς, κύριε Ράντου, έχουμε καθαρή θέση από την αρχή. Έχουμε μιλήσει για τη συνθετή ονομασία, για το έργα Όμνες, έχουμε μιλήσει για την αλλαγή στο Σύνταγμα, για καμία ηλεκτρονική απέτηση από μεριάς των Σκοπίων και για μια σειρά ζητημάτων που τα έχουμε θέσει και είναι ξεκάθαρα. Ωστόσο, οι παλινδρομήσεις που έχουμε δει από την κυβέρνηση και τη κυβέρνηση είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε θέση για αυτό που με ρωτάτε για την ψήφιση. Θα δούμε την πρόταση μπροστά μας, υπογεγραμμένη και τελική. Βλέπετε ότι και τα Σκόπια κάνουν επαναχωρήσεις. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση η δική μας δεν έχουμε την ενημέρωση που θα θέλαμε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όχι στελεχών, εννοείται. Επομένως, περιμένουμε την τελική πρόταση και βεβαίως από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε και θα πάρουμε τη θέση που πρέπει. Ωστόσο, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι το βέρτικο στο οποίο βρίσκεται και η αξιωματική αντιπολίτευση είναι κάτι που δεν βοηθάει προς καμία κατεύθυνση. Έχουμε από τη μία τη συγκυβέρνηση, όπου ο συγκυβερνήτης κύριος Καμένος μιλάει με κάποια εντελώς ασαφή, για να μην πω άλλο, πρόσαλα επιχειρήματα σε σχέση με το τι νομίζει ότι θα κάνει, με το αν είναι με την κυβέρνηση ή δεν είναι. Η κυβέρνηση προχωρά και προσπαθεί να επιλύσει κάποια ζητήματα, βεβαίως προς μία κατεύθυνση συγκεκριμένη, με κενά μεταξύ του κυρίου Κοντζιά και του κυρίου Πρωθυπουργού, τα οποία φαντάζομαι ότι προς τη λύση της υπόθεσης, γιατί είναι μια πορεία, μια κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, θα βρεθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση, θα πρέπει και η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει μια πολύ σαφή και συγκεκριμένη θέση, γιατί δεν είναι έχει, αυτό. Βεβαίως και δεν έχει. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι αυτό το οποίο θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση, προς ποια κατεύθυνση κινείται εδώ και στο εσωτερικό. Και στο εξωτερικό. Κυρία Ράντου, είναι ένα εθνικό θέμα. Οπότε υπάρχει το πεδίο της συνεργασίας και της συνεννόησης. Εμείς στα εθνικά ζητήματα προσπαθούμε να είμαστε ξεκάθαροι, ώστε να ξέρει ο πολίτης τι είναι αυτό που πρεσβεύουμε. Ωστόσο, εμάς η πορεία μας είναι αυτόνομη. Καμία συνεργασία ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς εθνικά ζητήματα, το Πολιτικό Συμβούλιο Αρχηγών και η κυρία Γεννηματά προσπαθούν να έχουν μια ορθολογική και θέση εμπιστοσύνης και σοβαρότητας. Λοιπόν, δεν παίζουμε πρέπει με αυτά να τα κάνουμε πράγματα. Μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή. Θα επανέλθουμε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας σε πολύ λίγο από τώρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε την πολιτική μας συζήτηση και θα ήθελα, κύριε Πιλάλη, να έρθουμε και στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μιας και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να κλιμακώνει την προκλητικότητά της η Άγκυρα. Φαίνεται να πέρασε μάλιστα από την προκλητική ρητορική σε προκλητικές πράξεις. Θέτησε επιφυλακή πλοία στο Αιγαίο, παγώνει τη συμφωνία επανεισδοχής μεταναστών με την Ελλάδα και αναρωτιέμαι αν έρχονται χειρότερα ή κάτι που ενδεχομένως να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο. Είναι ο φόβος όλων των Ελλήνων, θα λέγαμε. Φοβάστε κάτι τέτοιο, ανησυχείτε ότι ενδεχομένως να γίνει και η Αθήνα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό? Νομίζω πως σε κάθε, ας πούμε, να το, εντατικοποίηση και κλιμάκωση ενδεχόμενη έχει γίνει ξεκάθαρο και από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ότι αφενός η χώρα μας είναι έτοιμη, αφετέρου έχουμε φροντίσει σε οποιοδήποτε διπλωματικό πεδίο και έχουμε τις συμμαχίες που πάντα χρειάζονται εκτός από την οποιαδήποτε άλλη κίνηση η οποία γίνει. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη ότι θέλει ακόμα 2,5 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές της Τουρκίας. Εκτιμώ λοιπόν ότι ανεξάρτητα από τις όποιες προθέσεις, στις οποίες πρέπει να συνυπολογίσουμε το ότι η Τουρκία έχει μια σειρά κορυφαίων προβλημάτων με πολλές πλευρές, πολλά εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα. Άρα αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι δεν θα φτάσουμε σε κάποια έτσι ακραία κατάσταση. Νομίζω όμως ότι για κάθε ενδεχόμενο, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο, η χώρα μας είναι έτοιμη. Εύλογα ερωτήματα για τους χειρισμούς της Αθήνας και θέλω να αναφερθώ κυρίως στους χειρισμούς και στη ρητορική που είχε αναπτύξει ο κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο κύριος Καμένος, επικεφαλής των Εξαρτητών Ελλήνων, τον ακούσαμε προημερών από τα ψαρά να κάνει μια έτσι αρκετά αμφιλεγόμενη δήλωση. Είπε ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, έκανε λόγο για επέκταση των χωρικών υδάτων, κάπου τα μπέρδεψε και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η επέκταση των χωρικών υδάτων όμως είναι κάζους μπέλη, το γνωρίζουμε καλά για την Τουρκία. Αναφέρθηκε σε αυτό όμως και αναρωτιέται κανείς αν η όποια κλιμάκωση της προκλητικότητας που είδαμε εχθές από πλευράς Τουρκίας είναι απάντηση σε αυτές τις δηλώσεις του κ. Καμένου. Παίρνετε εσείς προσωπικά και το κόμμα που εκπροσωπείτε αποστάσεις από τα όσα είπε ο κ. Καμένου? Εγώ νομίζω ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν κάνει ξεκάθαρο το ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι πολιτική των εντάσεων.
Και άρα λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε... το προκρίνει αυτό την ιππιότητα. Ο κύριος Καμένος μήπως σηκώνει λίγο τους τόνους και κάπως πυροδοτεί εκτός, το κλίμα. Εκτός από και οικονομεύει λίγο τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού. Εκτός από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας είναι και πρωθυπουργός της χώρας. Και μέσα από αυτόν εκφράζεται έτσι και τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, εκφράζεται η πολιτική της κυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε μέχρι τώρα έχει φανεί σε όλες τις. Και με την μεγάλη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού και προς την Τουρκία, σε παλαιότερα θέματα όπως το προσφυγικό κτλ., όπου έχει επισκεφτεί ή έχουμε καλέσει, έχει έρθει μάλλον στην Ελλάδα ο Τούρκος πρόεδρος κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο ώστε να μας κάνει αφενός να μην φοβόμαστε για κάθε περίπτωση. Έτσι πάντως, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχουν και τόσο συγκλήσεις στα εθνικά θέματα μεταξύ των δύο. Αναρωτιέμαι πώς έχει έρθει η ώρα για λύση αυτής της συμπόρευσης. Άλλη γραμμή στο Σκοπιανό, άλλη γραμμή στα ελληνοτουρκικά. Γενικότερα, μόνο στην οικονομία και στο γεγονός ότι θα πρέπει να βγούμε τα μνημόνια, συμφωνείτε. Ναι, μα νομίζω ότι πάνω σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις έγινε. Υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά, δεν είναι μόνο η οικονομία στο επίκεντρο. Το θέμα είναι η τελική έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία νομίζω ότι είναι σταθερά μία. Δεν έχουμε μέχρι τώρα και από ό,τι έχει γίνει ξεκάθαρο. Και δεν υπάρχει θέμα ούτε δεδηλωμένης, ούτε θέμα άρσης λοιπόν της πλειοψηφίας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι. Αυτή ήταν ανοιχτό παράθυρο και ενδεχόμενη επικύρωση της όποιας συμφωνίας έφυγε το Σκοπιανό από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ή το θεωρείτε προδιαγραμμένο ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Όμως νομίζω. Είναι εκτίμηση. Επαναλαμβάνω και από τη συνεργασία που έχουμε, σε παράδειγμα, σε επίπεδα σε θέματα παιδείας, τα οποία εμπλέκομαι ιδιαίτερα. Δεν έχουμε γενικά προβλήματα στη συνεργασία μας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κυρία Δημαδάμα, εσείς πώς βλέπετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά? Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που θέσατε και πολύ εύστοχα το θέσατε, κυρία Ράντου, σε σχέση με την δυνατότητα συνέχισης της συγκυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς από την πρώτη στιγμή, και για μένα προσωπικά θα πω, ήταν εξαιρετικά. Δύσκολο να αντιληφθώ πώς θα μπορέσει να πορευθεί μια τέτοιου τύπου συγκυβέρνηση για τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα εθνικά, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Και για τα ελληνοτουρκικά που θέσατε και για το Σκοπιανό. Δεν μπορεί να έχουμε μια συγκυβέρνηση η οποία είναι σε τελείως άλλη γραμμή. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν υπουργό άμυνας ο οποίος δεν θέλει τη λύση για το Σκοπιανό, από ό,τι φαίνεται μάλλον, γιατί και αυτός είναι πρωταγωνιστής στις κολοτούμπες, δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος, και να πάει μετά στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας και να προτάξει και να προωθήσει και να στηρίξει την υποψηφιότητα των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Άρα από λοιπόν, πόσο δεν είναι πιο ρεαλιστική μια συμπόρευση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής που τα βρίσκουν καλύτερα στα εθνικά θέματα και μια και που μπαίνει η οικονομία σε μια ρότα. Δεν υπάρχει μια τέτοια προοπτική. Εμείς πιστεύουμε ότι στις εκλογές ο λαός θα δώσει μια τελείως άλλη κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε τον αυτόνομο ρόλο μας, όπως έκανε και ο Σάντσες στην Ισπανία και δικαιώθηκε. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε εκπλήξει. Ο Σάντσες έχει βγει πρωθυπουργός και με ψήφους της αριστεράς όμως. Δεν υπάρχουν υποδέμος στην κυβέρνηση. Όχι, που έχει κρατήσει ίσες αποστάσεις και από την προηγούμενη εκλογική μάχη. Υποστήριξαν όμως. Υποστήριξαν, μπορεί να υποστηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ το κίνημα. Αλλαγή στην πορεία. Mm-hmm. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη όμως. Μισό λεπτό μόνο να ολοκληρώσω, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Ότι τα θέματα τα ελληνοτουρκικά δεν θέλουν καμία πυροδότηση. Αυτό που κάνει ο κύριος Καμένος είναι αδιανόητο για τη φάση την οποία διανύουμε και θα πρέπει με έναν τρόπο να περιοριστεί και η παρουσία του και οι δηλώσεις του. Γιατί ακριβώς στην πορεία προς τις εκλογές, που και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ελεγχόμενη η ένταση της Τουρκίας, χωρίς να μπορώ αυτό βεβαίως να το εγγυηθώ σε καμία περίπτωση, γιατί έχει εκλογές, έχει μια οικονομία που καταραίει. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ο κύριος Ερντογάν δίνει παροχές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το κλασικό λαϊκιστικό. Θα δώσουμε, θα κάνουμε. Καταραίει. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ψάξει να βρει κεφάλαια. Αμέσως μετά την εκλογή του, αν επανεκλεγεί, που έτσι φαίνεται. Ένα σχόλιο. Μόνο να ολοκληρώσω, κύριε Πιλιάλη, για να μην μου το ξεχάσω. Ότι θα πρέπει να είναι λοιπόν πολύ συγκροτημένη η στρατηγική μας στην εξωτερική πολιτική, γιατί η Τουρκία και ο Ερντογάν έχουν μια πολύ μεγάλη στρατηγική ξεδιπλώση προς τα Βαλκάνια. Γι' αυτό και είναι ολιστική προσέγγιση που πρέπει να κάνουμε και για τα ελληνοτουρκικά και για τα Σκόπια, για τη Βουλγαρία, για την Αλβανία. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τον ρόλο που θα έχουμε ως Ελλάδα, που θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και μακάρι να είμαστε και να καταφέρουμε να γίνουμε ακριβώς εν μέσω όλων αυτών των αντίπαλων στρατοπέδων. Πολύ κύριε σύντομα να θυμίσω ότι στην κυρία Δημαδάμα για τις αντιφάσεις που θεωρεί στην κυβέρνηση, το ότι ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο
Μου κάνει εντύπωση αυτό το όπο, το οποίο εντάξει. Μπορεί και αστευόμενη να είπε η κυρία Δημαδάμα ότι αν θέλει, σαν το Σάντζες, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει, να στηρίξει την κυβέρνηση του. Ναι, να σας πω το ότι μάλλον, εάν το εννοείτε, προφανώς δεν έχετε καταλάβει το τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα. Ναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο του. Ο κ. Μπαμπινιώτης είναι γλωσσολόγος, αλλά δεν ήξερε να μας πει τι έγινε το 1977. Να θυμίσω λοιπόν μια φράση να κλείσω. Μια φράση να πω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Αριστερά βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πριν από 1,5 μήνα στο ξενοδοχείο President, σε μεγάλη συνάντηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ήταν οι σοσιαλιστές της Ισπανίας. Και αντί εσείς να καταλάβετε και να φουγγιαστείτε το τι γίνεται, είστε οι μόνοι, το μόνο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ευρώπη που φλερτάρει ανοιχτά με τους νεοφιλελεύθερους. Εσείς είστε οι μόνοι κύριοι ΣΥΡΙΖΑ που έχουν καταλάβει τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι οι αριστεροί που θα πρέπει να συνομιλήσουν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, εφόσον λοιπόν θέλετε να τα πούμε. Χωρίς τους πολέμους πάντως ο κ. Σάντζες δεν θα ήταν πρωθυπουργός. Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, πολύ καλά το ρόλο σας, πολύ καλά έχουν στηρίξει την προσπάθεια να μας βγάλετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευτυχώς κάνατε τέτοιο. Τους άκουσα τους σοσιαλιστές, τους Ισπανούς πριν από 1,5 μήνα. Και το S5 και όλοι. Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές είναι σε άλλη κατεύθυνση, να σας ενημερώσω όποτε θέλετε. Ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να διατυπώσω προς την κυρία Δημαδάμα. Κυρία Δημαδάμα, η κυρία Γεννηματά έθεσε θέμα πρόωρων εκλογών πριν καν κλείσει συμφωνία, πριν καν να βγούμε οριστικά από το μνημόνιο, από το τρέχον πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, ανεξάρτητος του πλαισίου της υποπτίας που ενδεχομένως θα προκύψει μετά, είναι κατά γενική ομολογία ένα έτσι αμφιλεγόμενο αίτημα, καθώς πολλοί θέτουν ζήτημα ευστάθειας των αγορών, ευστάθειας της ίδιας οικονομίας της χώρας, εφόσον προκύψει ζήτημα εκλογών πριν καν διασφαλίσουμε την έξοδό μας από το πρόγραμμα. Ήταν λίγο παρακινδυνευμένο, θα λέγαμε, να τεθεί αυτό ως αίτημα προτού καν βγούμε από αυτό το οποίο είναι συμφωνηθέν πλαίσιο με τα προαπαιτούμενα που συνοδεύονται. Παρακινδυνευμένο είναι να αφήσουμε στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι καθόλου καθαρή έξοδος, αλλά θολή έξοδος. Γι' αυτό και η κυρία Γεννηματά, σε συνεννόηση και με το Πολιτικό Συμβούλιο Αρχηγών, είπε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, θα αλλάξει το τοπίο το πολιτικό, το πιστεύουμε αυτό, για να μπορέσουν οι δυνάμεις μετά να βάλουν τις προϋποθέσεις της καθαρής εξόδου ή να διασφαλίσουν το πώς η χώρα θα σταθεί στα πόδια τους. Όλες οι χώρες οι οποίες κατάφεραν και βγήκαν πολύ νωρίτερα από το μνημόνιο είχαν μια εθνική συνεννόηση, τη ζητούσαμε πολλά χρόνια. Φυσικά δεν την είχαμε ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΑΝΕΛ και πολλές άλλες δυνάμεις που διαδήλωναν στις πλατείες. Και σε αυτή τη φάση πιστεύουμε ότι για το καλό της χώρας θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια τέτοιου τύπου λύση. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι οι αγορές. Και νομίζω ότι οι αγορές. Και εφόσον λοιπόν. Τα ίδια η θετική πορεία της χώρας μας, που μπορεί να έρχεται το πιο πλαίσιο εποπτείας μετά το πέρας του τρέχοντος προγράμματος, όμως σίγουρα τίθηκε ένα ερώτημα αν θέλουμε κάτι παραπάνω ως βαρύδι σε αυτό που ονομάζουμε ως βιώσιμη προοπτική της χώρας μας. Θέλουμε και άλλα προβλήματα. Δεν έχουμε αρκετά φορτωμένα σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε γκρίζα σημεία και στα δημοσιονομικά μας ή σε ό,τι έχει να κάνει με την έξοδό μας από το τρέχον πρόγραμμα. Θέλουμε να πάμε καλύτερα την επόμενη μέρα από το τρέχον πρόγραμμα και να έχουμε διασφαλίσει προϋποθέσεις που οι μεταμνημονιακές προϋποθέσεις που έχει ήδη ψηφίσει και θα ξαναψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ είναι εξαιρετικά σκληρές και εξαιρετικά θολές. Αυτό κάποιοι το αξιολόγησαν ως κλείσιμο ματιού προς τη Νέα Δημοκρατία, μιας και είναι πάγιο το έτοιμα της Δημοκρατίας για πρόωρες εκλογές. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κυρία Ράντου, και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά περιόδους και από τη Νέα Δημοκρατία κατά περιόδους έχει αποκρουστεί από εμάς. Νομίζω ότι προχωράμε στον αυτόνομο ρόλο τον οποίο θέλουμε ως Ευρωπαίοι οι σοσιαλιστές και ως κίνημα αλλαγής, προσπαθώντας να δώσουμε μια προοδευτική πρόταση για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι οι πολίτες και από ό,τι βλέπουμε θα μας δώσουν μια πολύ μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό και θέλουμε εκλογές, ώστε να αποτυπωθεί ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Απ' την άλλη, όμως, έχει παρέλθει και η εποχή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και ο κόσμος για να ψηφίσει ένα κόμμα ενδεχομένως να περιμένει και από το ίδιο το κόμμα να ακούσει ποιος ήταν δυνητικός εταίρος του, για να δει αν, εν πάση περιπτώσει, είναι αξιόπιστο. Όταν θα έχουμε τις προτάσεις έτοιμες και όταν εμείς έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις, όταν θα γίνει ή οποιαδήποτε συζήτηση επί των προτάσεων για την επόμενη μέρα και όχι αν θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία και έχουμε και στο παρελθόν πει ενώ ήμασταν αυτοδύναμοι ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε για το καλό της χώρας, νομίζω ότι εκεί θα λυθούν όλες οι απορίες ολονών.
Κύριε Πιλάλη, για να τελειώσουμε και με εσάς με ένα σύντομο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες. Είναι έτσι επιθυμία του ΣΥΡΙΖΑ μία συμπόρευση με το κίνημα αλλαγής και αντικατάσταση λοιπόν αυτού του παρόντος σχήματος και τη συνεργασία που έχετε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεδομένου ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως είπατε και εσείς, έχουν τελείως διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Όπως σας είπα και πριν, η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες μέχρι τώρα είναι καλή. Λοιπόν, όσον αφορά το κίνημα λοιπόν, αλλαγής, είναι το θέμα το ότι είναι σαφές το ότι είναι δύο απόψεις ισχυρές, εξίσου ισχυρές από ό,τι φαίνεται. Η μία προς ενδεχομένως μια πιο προοδευτική, ας πούμε, αν θέλετε, συμμαχία, και άλλη προς τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν λοιπόν στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για κίνημα αλλαγής με την παρούσα φάση και όπως σας είπα πριν και από τις ευρωπαϊκές δημόσιες, στις οποίες το μόνο σοσιαλιστικό κόμμα της Ευρώπης που είναι απ' έξω είναι το ελληνικό, δεν μπορεί να μιλάει κανένας, δεδομένου ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι τι θέλουν. Θέλουν να κάνουν στήρα αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να ξαναπούν στην εξουσία μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν ισχύει αυτό, φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία, γιατί ιδεολογικά είμαστε ταγμένοι σε άλλη τελείως κατεύθυνση. Εγώ λέω με τους ανέλιστε ιδεολογικά δίπλα. Δεν έχουν έτσι κάπως λιανθεί διαχωριστικές γραμμές πλέον μεταξύ των κομμάτων, δεδομένου ότι όλοι εφαρμόζεται ένα μνημονιακό πρόγραμμα. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του κινήματος αλλαγής. Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, το κέντρο θα λέγαμε, μετά και στη δική σας στροφή, έτσι, στον ρεαλισμό θα λέγαμε και στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων, παρά έτσι το προεκλογικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Είναι έτσι τα πράγματα? Όχι, είναι λίγο θολές οι διαχωριστικές γραμμές στη σημερινή εποχή μεταξύ των κομμάτων, πράγμα που ενδεχομένως να επιτάσσει και τη συνεννόηση και τη συνεργασία? Καθόλου θολές, και εν πάση περιπτώσει σε όσους δυσκολεύονται μέχρι τώρα να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, μάλιστα κινούμεθα στον αντίποδα. Προχθές είδαμε για παράδειγμα τον κύριο Μητσοτάκη σε συνάντηση φορέα, να δηλώνει πλέον ότι η εποχή της μόνιμης απασχόλησης έχει τελειώσει και θα πρέπει ο καθένας πλέον να αλλάζει πολλές φορές επάγγελμα και να επιμορφώνεται γι' αυτό κτλ. Δείχνει λοιπόν ότι είμαστε τελείως στον αντίποδα. Εμείς είμαστε σε μια λογική. Προφανώς πρέπει να επιμορφώνεται. Είναι και τον αλλάζει. Βεβαίως, όχι. Τον αλλάζει να επιμορφώνεται γιατί αλλάζει δουλειά, δεν πρέπει. Το να επιμορφώνεται γιατί θέλει να πρέπει να γίνεται καλύτερος και στις εξελίξεις του επαγγέλματός του, αυτό είναι προφανές. Και είμαστε φανατικά υπέρ αυτής της επιμόρφωσης της διαβιοπαιδείας. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αλλάζει και να είναι έτοιμος για αυτό. Να αλλάζει. Ενώ εμείς είμαστε σε μια τελείως διαφορετική λογική, όπου θέλει το ότι. Δεν υπάρχουν παροχημένα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει επιτάσσει ενδεχομένως. Τα δεδομένα της εποχής, συνεχή αλλαγή σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, παροχημένα επαγγελματά. Αλλά να σας θυμίσω ότι 2.500 εκπαιδευτικούς απέλησε ο κ. Μητσοτάκης δια του κ. Αρβανιτόπουλου. Πέρα από αυτό, εγώ λέω, αν είναι απαραίτητη η διαβίου εκπαίδευση και η συνεχή. Μα δεν διαφωνώ για τη διαβίου εκπαίδευση. Διαφωνώ στο ότι πρέπει. Πηγαίνουμε προς ολοταχώς και σε μια εποχή αυτοματοποίησης. Μα σας είπα ότι είμαστε φανατικά υπέρ της διαβίου εκπαίδευσης. Φανατικά ενάντια όμως το να αλλάζει κάθε σύντομο χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος αντικείμενο, δουλειά. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν ότι για το καλό της δουλειάς πρωτίστως της δουλειάς και του εργαζόμενου, θα πρέπει ένας άνθρωπος ψυχήτε και σώματι να δίνεται επάνω στο επάγγελμά του και εκεί φυσικά να επιμορφώνεται. Ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Μαδάμα. Άλλες φιλοσοφίες τελείως. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε μπροστά στην καινοτομία, στην έρευνα. Και νομίζω ότι δυστυχώς, και αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, ό,τι προτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ στην παιδεία μας πάνε πάρα πολύ πίσω. Είναι εξαιρετικά αναχρονιστικές οι πρωτοβουλίες τους. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα και θα έπρεπε να υπάρχει ο χρόνος ενδεχομένως να ακούσει και η κυβέρνηση τις δικές μας προτάσεις και να τις εντάξει, να τις συμπεριλάβει. Και όχι να έρθει με αυτόν τον τρόπο που ήρθε το νομοσχέδιο, αλλά είναι μια κουβέντα που νομίζω θα μας δώσετε την ευκαιρία να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι βεβαίως να έχουμε μια συνεννόηση και στο κομμάτι των εργασιακών συνθήκων. Βεβαίως και άκουσα εγώ και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πει και ότι οι ανισότητες είναι στη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό, ούτε βεβαίως με το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα αλλαγής έχει πολύ συγκεκριμένες. Μισό τα 100 για την έρευνα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για το λαϊκισμό που λέγατε. Από το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Να ευχαριστήσω θερμά για τους δύο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφύγει αυτό το λαϊκισμό που έκανε μεγάλο κακό στη χώρα.